συμμετέχουμε και στηρίζουμε την υλοποίηση από το νοσοκομείο του Σοβέντου. Πραγματικά πρέπει να σπάσει ο κόσμος που έχει και στους μαθητές και στους γονείς. Θέλουμε πραγματικά να είναι το τελευταίο θύμα αυτή μια τέτοια υπόθεση. Και ταυτόχρονα κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα τους γονείς είναι να μην βρεθούν φυσικά τα παιδιά τους σε τέτοια σε μια τέτοια περίπτωση ξανά, και ταυτόχρονα υπάρχει ένα τεράστιο αίτημα, ζήτημα για το πώς θα αντιμετωπίσουν οι μαθητές του σχολείου όλη αυτή την κατάσταση. Θα μπορούν πραγματικά και η δευτεροβάθμια και η πρωτοβάθμια να στείλει ψυχολόγους στο σχολείο, γιατί οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι κάθε μέρα με μια τέτοια κατάσταση. Και την πρώτη μέρα βρέθηκαν απέναντι στα χωριάτια της προηγούμενης νύχτας, και το αίτημα πραγματικά ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι να μπουν στο σχολείο είναι αναγκαίο. Ταυτόχρονα πρέπει τέτοια στιγμή κατά βίντεο μέσα σε συνδέσμους φυλάκων να απομακρυνθούν. Δεν έχουν καμιά σχέση με αυτό που θέλουμε εμείς στον υγιή αθλητισμό. Το να μπορεί ένας μαθητής να φοράει τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας, να βγαίνει στον δρόμο, στην γειτονιά, χωρίς να φοβάται, χωρίς να πει τι ομάδα είναι. Τέτοια στοιχεία δεν έχουν καμιά σχέση και καμιά θέση μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν.